Χθες ήταν η εορτή του Αγίου Θεοκλήτου και γεόρταζε ο μακαριστός Μητροπολίτης της Ιεράς της Μητροπόλης Τελείας και Κρανίας, Θεοκλήτος. Και επειδή χθες ήταν Ψυχοσάββατο, σήμερα τελέσαμε το μνημόσυνό του εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Πεντελεήμονος Μεσολογγίου. Ο αείμνηστος και μακαριστός Μητροπολίτης Θεόκλητος συμπλήρωσε 15 χρόνια από την έξοδό του, έξοδο της ψυχής του από τον κόσμο αυτόν. Και όπως όλοι ξέρετε και όλοι το γνωρίζετε, εδώ ήταν 40 χρόνια αρχιερεύς και 2 χρόνια στη συνέχεια, όταν εξεδιώχθη παρά τη θέλησή του από τον, από τον επισκοπικό αυτό το μητροπολιτικό θρόνο. Πάντως 40 χρόνια εδώ επίμανε την Ιερά αυτή Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανίας και παρέμεινε άλλα 2 χρόνια στη συνέχεια, τον άφησε ο Θεός, και ήταν πνευματικός σας πατέρας και δικός μου πνευματικός πατέρας κατά κάποια έννοια και αδελφός εν Χριστώ. Το Μητροπολίτη, το μακαριστό Μητροπολίτη Θεόκλητο, τον εγνώριζα από πολλά χρόνια. Από το 1963, όταν ήμουν τότε υποψήφιος φοιτητής στην Αθήνα και πήγαινα στο Μητροπολιτικό Ναό και έβλεπα τότε τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλης Θεόκλητο να βραδινήν, υψηλόν το ανάστημα, ωραίο στη όψη, και έλεγα μέσα μου, θα είναι τυχερή η Μητρόπολη στην οποία θα εκλεγεί η Μητροπολίτης, γιατί ήταν σίγουρο ότι θα εκλεγεί. Και όντως μετά από 2 χρόνια εξελέγει στην Ιερά αυτή Μητρόπολη. Και επειδή εδώ ήμουν στη Μητρόπολη αυτή στο Αγρίνιο, δηλαδή είπα τυχερή πράγματι η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακρανίας που έχει ένα τέτοιον, θα έχει ένα τέτοιον αρχιερέα. Άρα τον γνώριζα και πριν γίνει Μητροπολίτης από Αρχιμανδρίτη, διότι πήγαινα κάθε Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ναό και εκκλησιαζόμουν. Αλλά άκουσα περί αυτού πάρα πολλά από τον μακαριστό γεροντά μου, τον Άγιο Καλίνικο Εδέσης, και βεβαίως τον γνώρισα όταν ερχόταν στην Έδεσα και είδα την αγάπη την οποία είχε στον Άγιο Καλίνικο, αλλά το σεβασμό που είχε ο Άγιος Καλίνικος στον ευλογημένο αυτό Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακρανίας κυρό Θεόκλητο. Και όπως γνωρίζετε όλοι σας, επίμενε αυτή τη Μητρόπολη για τόσα χρόνια με εκκλησιαστικό φρόνημα, πραγματικά και ορθόδοξο ήθος. Και ήταν το σέμπνομα της ιεραρχίας. Τον πρόλαβα στην ιεραρχία ως Μητροπολίτης και έβλεπα εκεί τον σεβασμό τον οποίο όλοι έτρεφαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Θεόκλητο. Είχα δε και την εξαιρετική ευλογία ο ίδιος να με προστατεύει μετά την κοίμηση του Αγίου Καλλινίκου και να με προωθήσει και να με ψηφίσει για τη Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Από αυτόν παρέλαβα τη Μητρόπολη ως το ποτηρητής. Ήταν το ποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Θυμάμαι στην ενθρόνησή μου που ήρθε και ομίλησε πάρα πολύ καλά και έκανε κάτι το οποίο δεν το κάνει κανένας άλλος. Επειδή ήξερε πόσο φτωχή είναι η Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τότε στην ενθρόνηση ανακοίνωσε και ένα υψηλό ποσό, τότε 5 εκατομμύρια δραχμές, για τα πρώτα έξοδα τα οποία θα είχα ανάγκη ως Μητροπολίτης στη Μητρόπολη εκείνη. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Και όχι μόνο αυτό, μετά από λίγα χρόνια μου έδωσε άλλα τόσα χρήματα. Μου έδωσε για την Ιερά Μητρόπολη για να μπορέσει να επιβιώσει και αυτή η Ιερά Μητρόπολη. Και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και σύμπνοια, ώστε μου έλεγε, Ιερώθε, δεν έχουμε σύνορα στις Μητροπόλεις. Είμαστε σε μία Μητρόπολη, 2 Μητροπολίτες, και να πηγαίνεις όπου θέλεις και να μην με ρωτάς. Και προς το τέλος της ζωής του, επειδή δυσκολευόταν, με παρακαλούσε και έκανε διάφορες χειροτονίες κληρικών της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως. Το θυμάμαι λοιπόν με εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα. Το θυμάμαι με πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Ήταν πραγματικά ένας αρχιερεύς με σεμνότητα, με ήθος, με λεβεντιά και αρχοντιά. Ήταν και λεβέντης και άρχοντας. Και εκκλησιαστικό φρόνημα και αγαπούσε το Θεό και αγαπούσε την Εκκλησία και αγαπούσε το ποιμνιό του.
Οπότε είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός τον πήρε κοντά του στο ουράνιο θυσιαστήριο και λειτουργεί εκεί μαζί με τους άλλους Αγίους Αρχιερείς. Ευχόμαστε η μνήμη του να είναι αιωνία και ο Θεός να τον έχει πάντα κοντά του και να λειτουργεί στο ουράνιο θυσιαστήριο, να λειτουργεί στην ουράνια Θεία Λειτουργία όπως την περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο βιβλίο του την Αποκάλυψη, και σε εμάς να αφήσει την ευλογία του, την ευχή του, την αρχιερατική. Ο Θεός να είναι και μαζί μας. Του Κυρίου δεηθώμεν.